Πάμε. Πάσα και μείνε! Έξω, δικιά μας!
κοντά μας ο αμυντικός του Εθνικού Κλειδίου, Θεοδόσης Περιφανόπουλος. 6-0 σήμερα μεγάλη ευρεία νίκη υπέρ του Εθνικού Κλειδίου, επί της ΑΕΣ Χινά. Θεοδόσης, το περιμένατε, το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι, με πολλά γκολ. Δηλαδή, λίγαμε πολλά, μάλλον πολλά μη καθόλου αντίπαλο. Εντάξει, σίγουρα όχι. Δεν είχαμε καθόλου καλό ξεκίνημα στη χρονιά. Αλλά νομίζω η ομάδα από τότε που είναι πλήρης έχει δείξει ότι τα αποτελέσματα που παίρνει είναι θετικά όλα. Δύσκολα δέχεται γκολ και εύκολα βάζει λιό. Παρατήρησα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχατε κόντρα τον αέρα, πετύχατε 4 τέρματα, καθαρίσατε εύκολα το παιχνίδι. Στο δεύτερο, κάποιος θα περίμενε ακόμα πιο πολύ, έτσι, να δώσετε πιο πολλά, αλλά προφανώς κάνατε συντήρηση δυνάμεων. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Όταν προηγείς 4-0 στο ημίχρονο, χαλαρώνεις στη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς η κόντρα τον αέρα ή τον έχουμε ή δεν τον έχουμε, προσπαθούμε να παίξουμε την μπάλα κάτω. Και ευτυχώς μας βγαίνει μέχρι στιγμής. Τώρα, το φαινόμενο αρχικά που κάνατε κακό ξεκίνημα. Πρώτες αγωνιστικές, 4 νομίζω. Ναι, ναι. Και τώρα τελευταία έχετε 3 συνεχόμενες νίκες. Πού οφείλεται αυτό? Η ομάδα είχε στην αρχή 21 άτομα. Κάποιοι τραυματισμοί, κάποιοι κόκκινοι στην πρώτη αγωνιστική του Παπαδόπουλου που το κράτησε 4 αγωνιστικές έξω. Ήμασταν γύρω στα 15 άτομα. Γι' αυτό ίσως και δεν ήμασταν τόσο καλοί. Από τη στιγμή που μαζευτήκαμε όλοι, δηλαδή στο μάτς με το Σκυλίτσι, αν θυμάμαι καλά, η ομάδα έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό. Ήταν δηλαδή θέμα απουσιών, ναι, ή χημίας μεταξύ σας, ώστε να βρείτε τη χημία μεταξύ σας. Θέμα απουσιών κυρίως. Και τα δύο νομίζω, και απουσιών και χημίας. Εντάξει, όσο βρίσκεις στο γήπεδο, τόσο δείχνεις και στο γήπεδο, δείχνεις και στα μάτια. Η δουλειά που γίνεται με τον Σκεντρίδη, τον Χρυσόστομο, πώς σου φαίνεται φέτος? Πολύ καλή. Όσο σε κάθε προπόνηση προσπαθεί να είναι κοντά μας, να είναι στο κλίμα της ομάδας. Από ό,τι ξέρω, είναι εργατικός προπονητής, ναι, ναι, που αν χρειαστεί μπαίνει και μέσα και βοηθάει. Τώρα δεν ξέρω αν σταμάτησε όπως μου είπε πριν. Όχι, χρειάστηκε μας βοήθηση στα δύο πρώτα παιχνίδια. Βοηθάει, και από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε, εάν υπάρχει κάποιος στόχος για φέτος. Εντάξει, ό,τι καλύτερο βγει. Εμείς όταν ξεκινήσαμε είπαμε να πάμε για το καλύτερο. Άμα βγει, καλώς. Άμα δεν βγει, εδώ είμαστε και τον χρόνο. Ωραία. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Υγεία και ό,τι καλύτερο για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.